Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα τη Τρίτη όταν ξέσπασε δρόμο μεταξύ δύο ομάδων νεαρών στο Άλτινταγκ, μια συνοικία τη τουρκική πρωτεύουσα. Στη βία αντιπαράθεση μεταξύ ορισμένων σύρων μεταναστών και μια ομάδα Τούρκων ντόπιων, δύο Τούρκοι μαχαιρώθηκαν. Λίγε ώρε αργότερα ένα από αυτού πέθανε στο νοσοκομείο. Το γεγονό πυροδότησε ένα κύμα από γκρόμ. Το βράδυ τη Πέμπτη, εκατοντάδε άνθρωποι ξεχύθηκαν στου δρόμου του Άλτινταγκ. Εκεί βανδάλισαν και λαιλάτισαν καταστήματα, σπίτια και αυτοκίνητα που ανήκαν σε Σύριου μετανάστε, ανασύροντα μνήμε για τα όσα υπέστησαν οι Έλληνε τη Κωνσταντινούπολη το 1955. Εν τω μεταξύ, ξενοφοβικέ αναρτήσει εξαπλώθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα με hashtags όπω Δεν θέλουμε Σύρου, δεν θέλουμε Αφγανού και Τουρκία για του Τούρκου. Η αδύναμη οικονομία, COVID, η φτώχεια και η ενεργεία τροφοδοτούν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, αλλά και τα αντανακλαστικά τη τουρκική κοινωνία, η οποία ανάλογα χειραγωγούμενη, όταν αντιμετώπιζε δυσκολίε, στρεφόταν εναντίον των μειονοτήτων και των μεταναστών. Ένα από του κύριου λόγου για την αύξηση τη εχθρότητα προ του μετανάστε είναι ότι η Τουρκία έχει εγκλωβιστεί σε παρατεταμένη οικονομική και νομισματική κρίση από το φθινόπωρο του 2018. Αυτή η δύσκολη κατάσταση έχει ενισχύσει υπαρξιακού φόβου στην τουρκική κοινωνία και αγώνε για τη διανομή του πλούτου. Οι ξενοφοβικέ ταραχέ στην Άγκυρα δεν αποτέλεσαν έκπληξη για τον κοινωνιολόγο Ουλά Σουνάτα. Λέει ότι δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο στην κακή οικονομική κατάσταση. Οι εντάσει μεταξύ προσφύγων και ντόπιων δεν εκτονώθηκαν ποτέ σωστά, εξηγεί. Έγιναν πολλά λάθη στην πολιτική μετανάστευση. Ο Μέρτη Κοραμπατή, πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, θεωρεί επίση εν μέρει υπεύθυνου του πολιτικού και τη σκληρή ρητορική του. Επισημαίνει επίση ότι οι πολλοί είχαν επανειλημμένα τονίσει την πρόθεσή του να στείλουν του πρόσφυγε σύντομα πίσω. Κλείνουν έτσι το μάτι στου ψηφοφόρου εν ώψη των εκλογών του 2023, εξηγεί. Πολιτικοί που υπόσχονται απέλαση, αναφέρεται πρωτίστω στο μεγαλύτερο κόμμα τη αντιπολίτευση, το CHP, το οποίο πρόσφατα επιτάχυνε την αντιπροσφυγική του ρητορική. Ο ηγέτη του CHP και Μάλκη Λιντζάρογλου δήλωσε ότι εάν το κόμμα του ανέβει στην εξουσία θα στείλει όλους τους πρόσφυγες πίσω στις χώρες καταγωγής τους. Υπάρχουν περίπου 3,6 εκατομμύρια σύριοι πρόσφυγες και μετανάστες στην Τουρκία. Επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει ανάλογα γεγονότα με εκείνα που αντιμετώπισε πέρσι στα ελληνοτουρκικά σύνορα σε Εύρω και νησιά, αφού εκτιμούμε ότι η Τουρκία θα προωθήσει Αυγανούς πρόσφυγες και όχι μόνο στα σύνορά μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.